Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της Μοτοσκλέδας με τον Θανάση Μουρίκη. Είσαστε συντονισμένοι στην Earth Open, στην ελεύθερη φωνή της κοινωνίας και μας ακούτε στους 106,7 στα FM και www.earthopen.com. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο του μαραθώνιου που έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα και 3 με 4 εβδομάδες στο θέμα οργανωμένος μοτοσυκλετισμός στην Ελλάδα και η θέση των μοτοσυκλετιστών αλλά και των λεσχών κάτω από το πλαίσιο του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού και της συλλογικής ομαδικής κίνησης απέναντι στην ιδέα της μοτοσυκλέτας. Αρχίσαμε λίγο απότομα και γρήγορα αυτή την εκπομπή. Βγήκανε λίγο αργά οι προηγούμενοι κύριοι από το στούντιο, μπήκαμε λίγο απότομα εμείς, οπότε όλα πρέπει να τα κάνουμε γρήγορα, να μπούμε στο κομμάτι του χρόνου που μας αναλογεί και να πιάσουμε το ρυθμό μας. Απόψε λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή έχουμε μαζί μας δύο λέσχες και είναι η πρώτη φορά που το στούντιο γεμίζει από κόσμο, γιατί έχουμε δύο εκπροσώπους από κάθε λέσχη. Έχουμε την ελληνική λέσχη Moto Guzzi, που είναι ο πρόεδρος της λέσχης, ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστούμε για το μικρόφωνο και το βήμα. Και επίσης έχουμε μαζί μας και τον Πέτρο τον Αδριανάκη, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη και τα παλιότερα της λέσχης. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα και από μένα. Και οπωσδήποτε θα έπρεπε να παρουσιάσω νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά όταν βιαζόμαστε με τον χρόνο. Τι είναι τη Vespa Club από το Πειραιά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και άλλες Vespas Club. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Θωμά τον Μπαρμπαρή. Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα. Δεν έχει σημασία η σειρά. Το ίδιο είμαστε όλοι. Αγαπάμε τη μοτοσυκλέτα και είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε και να δεθούμε ακόμα περισσότερο. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπες και πάμε λοιπόν κατευθείαν στο φίλο μας πάλι από το Vespa Club, στον Άκη τον Μπερτάκη. Καλησπέρα και από μένα. Άκης Μπερτάκης λοιπόν ήρθε εδώ πέρα να συμπληρώσει τις γνώσεις, μιας και είναι από τα παλαιότερα μέλη της λέσχης και θα συζητήσουμε για βαθιά πιπερά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον οργανωμένο μοτοσυκλετισμό στην Ελλάδα. Αξίζει να πω σε αυτό το σημείο ότι μετά από το τέλος του πρώτου τραγουδιού, του πρώτου διαλύματος που θα κάνουμε, θα συνδεθούμε με μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και μοτοσυκλετιστή. Έναν άνθρωπο που έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια από την Ελλάδα και ζει το υπόλοιπο της ζωής του στην Αμερική. Έναν Έλληνα σεραίο που αγωνίζεται σε ένα από τα πολλά αμερικάνικα πρωταθλήματα και πραγματικά διαπρέπει, ενώ τρέχει πολύ λίγα χρόνια, έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και αξίζει να τον ακούσουμε, θα μας εντυπωσιάσει με το έργο του και τη δράση του. Μετά λοιπόν το τέλος του πρώτου τραγουδιού, αφού τα πούμε πρώτα εδώ πέρα με τους κυρίους, θα συνδεθούμε με Αμερική, που είναι τελείως διαφορετική ώρα, κάπου στο μεσημέρι είναι εκεί, να μας πει λοιπόν και αυτός τι πράγμα ακριβώς κάνει, ποια είναι η προσπάθειά του και τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, καταρχήν να γνωρίσουμε τις λέσχες. Έχουμε μαζί μας, είπαμε, ελληνική λέσχη Moto Guzzi και Vespa Club. Πάμε λοιπόν από το Vespa Club να ξεκινήσουμε, που είναι και με μικρή διαφορά το αρχαιότερο από τις δύο λέσχες. Είσαστε μόνο μάρκα. Είσαστε άνθρωποι που στηρίζετε τη Vespa, ένα ιδιαίτερο δίκυκλο με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά πάρα πολλά είσαστε μοτοσυκλετιστές. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα και ξεκινήσατε και από πού γεννηθήκατε? Η παρέα γεννήθηκε το 90 και η ανάγκη που την δημιούργησε είναι ότι βρεθήκαμε με τα ίδια μηχανάκια, με την ίδια αγάπη για το συγκεκριμένο όχημα και για την εκδρομή, για τη βόλτα, για τα ταξίδια, και αυτό μας ένωσε. Γίναμε λέσχοι το 90 και είμαστε μέχρι τώρα με έναν πυρήνα συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουμε κάνει μια μεγάλη πορεία με συνεχή ταξίδια, με συνεχή εκδηλώσεις, με πανελλήνιες, με πολλά πράγματα. Και αυτό μας έχει δέσει και τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια είμαστε και μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη συντροφιά. Έχετε γεννηθεί, αν δεν κάνω λάθος, από την Le Mot. Από τη Le Mot ξεκίνησε το καταστατικό. Όχι, δεν είμαστε από τη Le Mot. Είναι και κάποια άτομα στη λέσχη τα οποία είναι... Έχουν και μοτοσυκλέτες, ήταν και στη Le Mot, αλλά εμείς ξεκινήσαμε μόνοι μας. Κάναμε το καταστατικό το 90 μόνοι μας. Μαζευτήκαμε μια παρέα, δώσαμε ένα ραντεβού στο Ειρήνης και Φιλίας, στο πάρκινγκ τότε, και ξεκινήσαμε, κάναμε ένα καταστατικό. Είχαμε και κάποιον στο ποτοδικείο που μας το έφτιαξε και ξεκινήσαμε, πέσανε οι υπογραφές οι πρώτοι, βρεθήκαν οι πρώτοι 50
Και εκείνη δεν ήμουν εκείνο το διάστημα, ήμουν στρατιώτης και μου στέλναν αλληλογραφία. Είχαμε γνωριστεί το 89 με τα άτομα, με κόσμο σε μια πανελλήνια στη Θεσσαλονίκη, Βέσπα Πανελλήνια. Και μετά από αυτό μου στέλναν αλληλογραφία. Δηλαδή με βρήκανε και μου στέλναν αλληλογραφία. Και στην πρώτη μου έξω, δηλαδή η ταυτότητα της λέσκης είναι με στρατιωτική φωτογραφία, να φανταστείς, το 90. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο και στην ελληνική λέσκη Moto Guzzi. Αντιπροσωπείται, πρεσβεύεται μια ιστορική εταιρεία. Moto Guzzi έχει ξεκινήσει το 1921 από την Ιταλία. Είναι μια πολύ σημαντική εταιρεία που έχει παίξει το ρόλο της στην παγκόσμια ιστορική αξία που μπορεί να έχει μοτοσυκλέτα μέχρι σήμερα. Και είσαστε Ιταλόφιλοι, όπως και οι φίλοι μας εδώ από δίπλα. Πότε ξεκινήσατε και πώς είναι η πορεία σας μέχρι σήμερα? Ναι, είναι το κοινό μας χαρακτηριστικό με τους φίλους. Θα πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμαστε στην εκπομπή με το Vespa Club. Υπάρχει του Πειραιά. Υπάρχει και ένας λόγος ακόμα παραπάνω που είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί το 1995 που συστήθηκε, που ιδρύθηκε η λέσχη μας, το Vespa Club Πειραιά μας προσέφερε συστέγαση στο χώρο του. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι κύριοι που είναι σήμερα εδώ, αλλά είναι μια έκπληξη που... Το θυμάμαι. Τώρα το θυμήθηκες? Ναι. Να λοιπόν, κοινά χαρακτηριστικά και ιστορικά γεγονότα. Συστεγαστήκατε δηλαδή? Δεν συστεγαστήκαμε τελικά, γιατί είχε κάποια θέματα ο χώρος διαχειριστικά, από εκεί θέματα χώρου κλπ, αλλά ήταν, η προσφορά ήταν πολύ σημαντική και... 20 χρόνια μετά, τους ευχαριστούμε γι' αυτό για άλλη μια φορά. Τελικά τότε συστεγαστήκαμε με την λέσχη κλασικής μοτοσυκλέτας. Μάλιστα. Μια ιστορική πληροφορία. Μας προσέφερε και η λέσχη κλασικής μοτοσυκλέτας στο χώρο. Θα ήθελα να μας πει ο Πέτρος Αδριανάκης πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, γιατί είναι από τα ιδρυτικά μέλη και τους αρχαιότερους στην ελληνική λέσχη Moto Guzzi. Και να μου πεις πώς σκεφτήκατε να φτιάξετε αυτή την ομάδα. Υπήρχαν Moto Guzzi τότε που ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Πόσα ήταν αυτά τελικά? Ήταν αρκετά, δεν ήταν λίγα. Θα έλεγα ότι η φύση ενός γκουτσίστα είναι να κάνει πράγματα μόνος του. Δεν θέλει να εντάσσεται σε σχήματα, ας το πούμε, συνδικαλιστικά ή παρέες μεγαλύτερες κλπ. Είναι από τη φύση του λίγο πιο μοναχικός καβαλάρης, να το πούμε έτσι, αλλά γύρω στις αρχές του 90. Με συγχωρείς, πώς το προσδιορίζεις αυτό? Δίνει δηλαδή την ιδιαιτερότητα η μοτοσυκλέτα, τον Γκούτσι από μόνο του είναι μοναχική μοτοσυκλέτα, θα πεις? Δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά έτσι όπως είχε καταλήξει τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, η ανυπαρξία υποστήριξης και οι αλλαγές των χεριών αντιπροσώπων και γενικότερα τα πάνω και κάτω που είχε αυτή, οι περιπέτειες που είχε αυτή η μάρκα εδώ στην Ελλάδα, είχε φτιάξει το μοτοσυκλετιστή να είναι αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή να είναι αυτάρκης, να μπορεί να αντιμετωπίσει βλάβες κλπ. Μόνος του και τελικά να μην έχει λίγο πολύ κανένα ανάγκη. Έπρεπε να είσαι φανατικός δηλαδή. Έπρεπε να είσαι φανατικός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οπότε γύρω στις αρχές του 90 βρεθήκαμε μια παρέα που είχαμε τυχαία τότε Le Mans, περήφανη γι' αυτά, ήταν μηχανάκια που ήταν δύσκολα να τα αποκτήσεις αλλά και να τα συντηρείς και να τα έχεις. Ακριβές μοτοσυκλέτες εκείνη την εποχή. Ακριβές, ναι. Μπορείτε να πούμε ότι κάνανε περίπου μια μισή φορά αντίστοιχες ιαπωνικές το κόστος τους. Τέλος πάντων, και είδαμε ότι έχουμε πολλά κοινά σαν χαρακτήρες, ότι κερδίζουμε κάνοντας ο ένας παρέα με τον άλλον και αποφασίσαμε να φτιάξουμε δειλά-δειλά, χωρίς κανένας από εμάς να έχει εμπειρίες από άλλα τέτοια σχήματα και συνδικαλισμούς κλπ, να φτιάξουμε τη λέσχη. Και φαίνεται ότι αυτό η συνταγή πέτυχε και είμαστε 20 χρόνια μετά πάλι εδώ και τα συζητάμε. Θα περάσω πάλι στο Vespa Club Πειραιά, γιατί υπάρχουν πολλά Vespa Club αυτή τη στιγμή από ό,τι είδα, τουλάχιστον στο Facebook, στο δίκτυο που έψαξα, δεν είναι λίγα. Εσείς είχατε μια πλούσια δράση από ό,τι κατάλαβα. Ομολογώ ότι δεν σας είχα προσεγγίσει ποτέ ως λέσχη, δεν γνωρίζω δηλαδή τη δράση σας στο παρελθόν. Όμως αυτό που διαπίστωσα, ψάχνοντας να σας βρω, από ανθρώπους που γνωρίζανε ποιοι είσαστε, άκουσα από πάρα πολύ κόσμο, από όλους δηλαδή, πολύ καλά λόγια. Ότι είσαστε μια πολύ καλή ομάδα, ενωμένη, με πολύ καλό χαρακτήρα και επαφή με τους εξωγενείς παράγοντες και ό,τι άλλο σας προσεγγίζει. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια, να το πω, αδράνεια από πλευρά σας. Παρότι αυτά παραμένετε με προεδρείο, με καταστατικό, αφημί, έδρα και τα σχετικά. Έχει ξυπνήσει κάτι που το Vespa Club αυτή τη στιγμή ξεκινάει πάλι από την αρχή κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αναζωπηρώνει κάτι την ιδέα της Vespa? Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε κάνει μια καμπή. Οτιδήποτε κάνει μια... ανεβαίνει, κατεβαίνει. Έχουμε αρχίσει και δυναμώνουμε και φέτος έχουμε μαζευτεί πάλι ο πυρήνας ο παλιός. Η πραγματικότητα είναι ότι
ότι τα παιδιά που ξεκινήσανε τη λέσχη κάναν τον κύκλο τους, μεγαλώσανε, κάναν οικογένειες. Οπότε μοιραία υπήρχε μία ύφεση. Έχουμε ξαναξεκινήσει δυνατά. Είμαστε μαζί με όλους. Εγώ το 95 ξεκίνησα να είμαι σε λέσχη. Με... Για βοήθησέ με λίγο. Το 95 ξεκίνησα να είμαι στη λέσχη. Ήμουνα για κάποια χρόνια. Απήχα. Τώρα όμως που μπορώ και μου δίνεται δυνατότητα, θέλω να δώσω κι εγώ αυτά που μου προσφέραν τα παιδιά. Παρέα μεγάλη. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Μέσω της Βέσπας έκανα φιλίες. Μιλάμε για... που έχουν κρατήσει πάρα πολύ και είναι ακόμα. Μιλάμε για νέο αίμα. Αυτό είναι η έννοια του νέου αίματος. Να υπάρχει νέα διάθεση, ούτως ώστε να μεταλαμπαδεύσει το παρελθόν και ό,τι έχει συμβεί από τους παλαιότερους και μέσω της γνώσης από τους παλαιότερους να συνεχίσει με το κέφι ενός νεότερου την ιστορία και τη δράση μιας λέσχης. Όπως είστε εσείς. Εσύ θα συμφωνήσεις, Άκη Μπερτάκη, ότι υπάρχει μια κοιλιά στο Vespa Club, τέλος πάντων. Δεν εννοώ μπύρο κοιλιά, εννοώ κοιλιά καθυστέρησης από δράση. Έχουμε και την άλλη. Α, έχετε και την άλλη. Η κοιλιά είναι πάντα κοιλιά. Είτε είναι στομαχική, είτε είναι λεσχιακή. Προέρχεται από τον ίδιο λόγο. Έχουμε καλοφάει και γι' αυτό δεν μπορούμε να κουνηθούμε πολύ. Έχει να κάνει Περάσανε και τα χρόνια. Να πούμε ότι και σε αυτό ταιριάζουμε σαν λέσχες, έτσι, γενικότερα. Δεν πρέπει, εσύ δεν είναι πρέπει... κι άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Εκτός από μένα. Δάσκαλος kickboxing. Έχουμε ένα δάσκαλο kickboxing και ένα μπερτάκι εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει από την κουβέντα. Αν δεν τα βρούμε, θα τα. Το στούντιο είναι μικρό. Θα μα σώσει η χολύπτη με κάποιο δυναμικό κομμάτι στην πορεία. Συνόμαστε με τίποτα. Δεν πει τίποτα. Έχει κλειδώσει η πόρτα, για κοίτα λίγο πίσω σου. Λοιπόν, για πε, αυτή η κοιλιά που έχει προκύψει, σκέφτεστε λίγο να μαζευτείτε. Η κοιλιά έχει να κάνει. Έχει να κάνει με αδράνεια εκδηλώσεων, εκδρομών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βολευτεί και πλέον οι εκδρομές που κάναμε με τις Βέσπες που γυρνάγαμε την Ελλάδα και χτυπάγαμε χιλιόμετρα, τα οποία δεν τα τολμώ να τα πω. Όχι, πέστα. Και στο εξωτερικό, πέστα. Και σε αυτό. Χτυπάγαμε 800 χιλιόμετρα για να κάνουμε δύο μέρες τη διανυκτέρευση και να πάμε στα επόμενα 800. Απνευστεί με τη Βέσπα. Έτσι, έτσι. Καθημερινά αυτά. Λοιπόν, όταν τα κάναμε αυτά. Είμαστε και πιο νέοι, η Βέσπα ήταν και πιο σύγχρονη, οι δρόμοι ήταν πιο στενοί, τα αυτοκίνητα πηγαίνανε πιο σιγά και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν δεν τα κάνουμε αυτά πλέον. Κάνουμε άλλα, κάνουμε άλλες εκδρομές, παίζει ταβέρνα, παίζει το άλλα πράγματα. Κατάλαβα, είναι πιο κοινωνικό κοντινά στη ζωή μας. Ακριβώς, κάνουμε μια εκδρομή, εκεί που πάμε στην εκδρομή, στείλουμε και μια δεξιοτεχνία, κάνουμε καμία βραδυπορία, έτσι για να γίνει το καλαμπούρι. Κάνουμε διάφορα τέτοια, κάνουμε κι άλλα, αλλά δεν λέγονται. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε κάνουμε με λίγα λόγια. Moto Guzzi Last Club, θα περάσω κατευθείαν σε εσάς. Θέλω να μου πείτε για ποια εκδήλωση. Είστε περήφανοι. Και θα περάσουμε δηλαδή στη δράση και τη δικιά σας και το Vespa Club. Για ποια εκδήλωση είστε περήφανοι και μπορείτε να πείτε ότι η ελληνική λέσχη Moto Guzzi υπάρχει γι' αυτό. Σε γενικές γραμμές είμαστε περήφανοι για γενικότερα οτιδήποτε προέρχεται και πηγάζει μέσα από το μεράκι και το κέφι των φίλων και των ανθρώπων που αποτελούν τη λέσχη. Όλες οι προσπάθειες και όλες οι πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες. Ιδιαίτερα όταν βασίζονται στον εθελοντισμό και στην αγάπη κάποιων ανθρώπων και σε ένα κοινό πάθος. Με συγχωρείς, μια ερώτηση εδώ στο σημείο που. Πόσα μέλη είσαστε αυτή τη στιγμή στη λέσχη σας? Ταμιακώς εντάξει, αν δεν πατώμε, είμαστε γύρω στα 110 μέλη. 110 μέλη, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια εκδήλωση βέβαια η οποία σίγουρα είναι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή, είναι οι 36 ώρες οδηπορικού αντοχής και πλοήγησης. Μια εκδήλωση που υφίσταται από το 1998. Μάλιστα. Φέτος διανύουμε τη 19η συνεχή χρονιά που διοργανώνουμε την εκδήλωση αυτή και θέλω να πάρω την ευκαιρία να... Που, για το φίλο τον Άκη που μίλησε για τη Βέσπα και τα 800 χιλιόμετρα τη μέρα και να ενημερώσω τον κόσμο ότι το 2014 υπήρξα μάρτυρας διότι συμμετείχα στο 36ωρο ενεργά και εγώ προσωπικά όντας πρόεδρος αλλά άνευ συναγωνισμού συμμετείχα και το έτρεξα όλο μπροστά μου διαρκώς είχα μια Βέσπα η οποία κατόρθωσε και έβγαλε τα 1900 χιλιόμετρα σε 36 ώρες. Ένας φίλος, δυστυχώς λυπάμαι που δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω αν είναι από το δικό σας κλαμπ ή εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ανήκε σε κάποιο κλαμπ, δεν γνωρίζω σε ποιο. Μπορεί να είναι και σε όλο μου το σκελετή. Όχι, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν από κάποια λέσχη και ήταν απίστευτα οργανωμένος. Έκανε τον άθλο αυτό να φαίνεται τόσο εύκολος
με την ηρεμία του, την οργάνωσή του και το χαρακτήρα του. Αυτό είναι το 36ο σε γενικές γραμμές, μια γιορτή του μοτοσυκλετισμού. Να ενημερώσουμε για τους φίλους που δεν γνωρίζουν. Είναι μια γιορτή του μοτοσυκλετισμού, είναι δύο μέρες γεμάτες από μοτοσυκλέτα, φύση, ταξίδι, εμπειρία, φιλία, παρέα. Φτάνουμε την αντοχή στα ωριά της, ανοίγουμε νέους ορίζοντες σε επίπεδα γνωριμίας με το περιβάλλον. Σεβόμαστε το περιβάλλον και όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε όχι μόνο τη φύση αλλά και τους ανθρώπους της υπαίθρου που, από όπου περνάμε και έχουμε εμπλοκή. Και εμείς μέρος του περιβάλλοντος είμαστε. Ακριβώς. Είμαστε πανίδα. Και αυτό που έχουμε κατορθώσει στα 19 χρόνια σαν Λέσχη είναι να ανοίξουμε νέους ορίζοντες και νέους δρόμους στον Έλληνα μοτοσυκλετιστή με τη συμμετοχή του στο 36ο, να γνωρίσει μέρη και τόπους που ενδεχομένως να μην γνώριζε και να του ανοίξουμε την όρεξη και μόνος του μετά, χωρίς τη δική μας ας πούμε πλοήγηση και βοήθεια, να ξαναπάει, να επιστρέψει, να επισκεφθεί ξανά αυτά τα ωραία μέρη που πέρασε, να του δώσουμε ιδέες και γενικότερα να προάγουμε αυτό που σαν Λέσχη υποστηρίζουμε και που καταστατικά και πιστά και φανατικά ακολουθούμε, την αγάπη για τη μοτοσυκλέτα, το ταξίδι, τον τουρισμό, τη φύση, την περιήγηση και την παρέα. Με ασφάλεια και... Πέτρο Αδριανάκη, εν συντομία, εντάχει, θέλω να μου πεις. Πώς σκεφτήκατε το 36ωρο? Η ερώτηση είναι μεγάλη για να μου, να μου δώσεις μικρή απάντηση, αλλά νομίζω θα τα καταφέρεις. Θα σου δώσω μικρή απάντηση και μάλιστα είναι κάτι το οποίο θα πω και πιθανότατα να μην το ξέρει ούτε ο Βασίλης, που είναι αγαπημένος μου φίλος πέρα από πρόεδρος της Λέσχης μας, και πολύ περισσότερο τα παιδιά από το Vespa Club. Θα μου επιβεβαιώσουν όμως ότι είναι η Λέσχη, η Vespa Club Πειραιά, αυτή που αν θυμάμαι καλά έκανε το Vespa-θλο. Ωραία. Το περίμενα, το είχαμε συζητήσει αυτό. Ωραία, λοιπόν. Είχαμε και βέσπαθλο δηλαδή. Θα σας πω, από εκεί ίσως να ξεκινάνε κάποια στοιχεία του 36ωρου. Το 1997 είχα την τύχη να είμαι πρόεδρος της Λέσχης και να έχω ένα πολύ καλό μαζί μου, ας πούμε, δουσού. Όλοι μαζί είμαστε ένα, είμαστε μια πολύ αγαπημένη και δυναμική ομάδα και ψάχναμε να βρούμε έναν άλλο τρόπο να προβάλλουμε τις ιδιαιτερότητες της Λέσχης Μοτογκούτσι και των ανθρώπων που αγαπάνε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε και σκεφτήκαμε, παίρνοντας όμως κάποιες εικόνες από αυτά που κάναν τα παιδιά που πηγαίνανε Θεσσαλονίκη και γυρνάγανε πίσω σε ένα Σαββατοκύριακο non-stop. Σε ένα Σάββατο. Βρίσκαμε, Συγγνώμη, σε ένα Σάββατο. Σε ένα Σάββατο, ναι. Εμπνευστήκατε δηλαδή. Είχαμε μία έμπνευση από εκεί. Είχαμε λίγο το Giro d'Italia και το Taranto, μία διοργάνωση στην Ιταλία, η οποία ξεκίναγε από βόρεια πόλη επάνω. Μιλάνο Taranto νομίζω ήταν, μία παλιά εκδήλωση που κάτι αντίστοιχο γινόταν χρόνια πολλά πριν στην Ιταλία. Και γενικώς κάτι τέτοιο ξεκινήσαμε, το οποίο τελικά κατέληξε κάτι τελείως πρωτότυπο, δεν είχε κάτι ούτε σε άλλες χώρες. Όσοι έχουν προσπαθήσει να το συγκρίνουν με κάτι αντίστοιχο, δεν υπάρχει σε άλλη χώρα, έτσι με τον τρόπο που γίνεται. Και έτσι ξεκίνησε η όλη ας πούμε, η ιδέα του 36ωρου. Αλλά ήθελα να αναφέρω αυτό και με χαρά βλέπω πάλι τους φίλους μας εδώ και μου θυμίζει αυτή τη μικρή ιδέα που μας είχαν βάλει το 97. Θα έπρεπε κανονικά να δώσω το λόγο στο Vespa Club, αλλά θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με Αμερική, με το Σάββατο Κοσμίδη, να μας πει μία εικόνα από τη δράση του και από τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ας πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και θα τα πούμε λοιπόν αμέσως μετά με Αμερική. Ευχαριστούμε πολύ. Θανάση, θα ήθελα να μου επιτρέπεις να αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους και να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Παρακαλώ, άμα μπορώ να απαντήσω, βεβαίως. Θα ήθελα να μάθω αν ξέρεις γιατί δεν ασχολείται ολόκληρη η μοτοσυκλετιστική Ελλάδα με αυτόν τον κύριο σήμερα. Κοίταξε να δεις, η απάντηση είναι λίγο πολύ εύκολη για εμάς τους μοτοσυκλετιστές, γιατί η μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα δυστυχώς, λυπάμαι το λένε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν πουλάμε, δεν είμαστε lifestyle, δεν έχουμε αίμα. Δεν έχουμε σουτιέν και όλα τα σχετικά τα οποία αυτή τη στιγμή θα πουλήσουν. Εμείς είμαστε απλοί πολίτες, απλοί άνθρωποι που μέσα από μια οικονομική κατάσταση που έχει μπει και το marketing βέβαια μέσα, προσπαθούμε να ζήσουμε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Η μοτοσυκλέτα δεν είναι για τα ψηλά λόμπι τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους ραδιοφωνικο-τηλεοπτικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή. Και επιτρέψτε μου, μιας και μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα να απαντήσω, ότι αυτή τη στιγμή η τηλεόραση ελληνική και τα μεγάλα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης αδιαφορούν για την ύπαρξη της μοτοσυκλέτας. Πρέπει να βάλεις πάνω μια περσόνα, πρέπει να βάλεις πάνω μια γκομενάρα,
πάνω στη μοτοσυκλέτα ή να δείξεις κάτι κραυγαλαίο για να ενδιαφερθούν και να δείξουν κάποιους ούτως ώστε να ανεβάσεις την τηλεθέαση. Τα πάντα είναι νούμερα και τα κανάλια είναι μαγαζιά. Εμείς πολύ απλά δεν πουλάμε. Είμαστε τετροχρονισμένοι, είμαστε αδιάφοροι. Γι' αυτό η μοτοσυκλέτα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Μήπως κατά μία έννοια τελικά είμαστε καλύτερα έτσι. Κοίταξε, εμείς είμαστε καλύτερα έτσι, αλλά πρέπει να αναδείξουμε και να δείξουμε στον έξω κόσμο πραγματικά ποιος είναι ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα. Κουλτούρ στα γαλλικά σημαίνει πολιτισμός. Και έχουμε πολιτισμό, έχουμε μια ιστορία πλούσια. Στην Ελλάδα η μοτοσυκλέτα υπάρχει χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Κάποιοι δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας που την έχουν ισοπεδώσει και γι' αυτό είμαστε εμείς όλοι εδώ μαζί, να ενωθούμε, τουλάχιστον αυτοί που έχουν μία άποψη και θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, ούτως ώστε ενωμένοι και με μία σωστή αντίληψη πάνω στο θέμα μοτοσυκλετισμός, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα και αυτή την ιδέα στους πολλούς και να αρχίσουμε να μεταδίδουμε κάτι ποιοτικό προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν σας φώναξα, δεν θα κάνουμε μουσικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε κατευθείαν και δίνω το λόγο στο Vespa Club. Ευχαριστώ καταρχήν για την πάσα που μου έδωσε ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Μου άρεσε πολύ που και εγώ απάντησε σε μια ερώτηση επιτέλους. ήταν καλό για μένα. Vespa Club Πειραιά. Είσαστε, εγώ, παρακαλώ. Εγώ να συμπληρώσω λίγο εδώ στο φίλο ότι η Ελλάδα έχει βιοποριστικά προβλήματα στη στιγμή. Και είναι δύσκολο να ασχοληθεί με τον οποιονδήποτε μοτοσυκλετιστή. Και άλλωστε, ο χώρος δεν είχε ποτέ πολλά λεφτά να υποστηρίξει τίποτα. Ούτε μεγάλους αγωνιζόμενους που είχαμε πολλούς στο παρελθόν, αξιόλογους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο. Έχουμε αγωνιζόμενο που στάθηκε στο παγκόσμιο και γυρίσαν οδηγοί σαν τον Κοζίνσκι και τον κοιτάξανε. Περασίκη. Και είπανε ποιος είναι αυτός. Και ο Γιάννης Μπούστας ήταν ένας από αυτούς. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορώ να μην αναφέρω. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το Σάκη το Σκούρτα. Αυτή την προσωπικότητα που είναι μια πάνω απ' όλα άνθρωπος, αυτή την ευγενική φυσιογνωμία που τιμάει τη μοτοσυκλέτα η παρουσία του. Έτσι. Αλλά λεφτά στο χώρο δεν πέσανε, χρήματα δεν πέσανε ποτέ. Ούτε μεγάλη χορηγή, ούτε πίστες, ούτε υποδομές, τίποτα. Όλα γίνανε όπως όλα τα ελληνικά, με τα ψέματα. Έτσι στηθήκανε τα πάντα. Από τις πίστες που έχουμε γύρω-γύρω μέχρι και τα πρωταθλήματα. Vespa Club. Συνεχίζω λοιπόν με τη δικιά σας την φωνή. Οργανωμένος μοτοσυκλετισμός στην Ελλάδα. Και είναι τα τελευταία σχεδόν 20 λεπτά που μας απομένουν. Εδώ θέλω να συγκεντρωθούμε και να μιλήσουμε για το θέμα της εκπομπής. Οργανωμένος μοτοσυκλετισμός, συλλογικότητα και ποιο είναι το έργο των Λεσχών αυτή τη στιγμή. Πώς αντιμετωπίζουν τη συλλογική ιδέα και την ενότητα που μπορεί να υπάρχει το 2016. Τα χρόνια έχουν αλλάξει. Παλαιότερα η Λέσχη ήταν η μόνη διέξοδος ενός μοτοσυκλετιστή. Ήταν ενεργό κομμάτι. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει το φόρουμ. Είναι πάρα πολύ καλά εργαλεία. Μπορούν να βοηθήσουν. Επικοινωνούμε όλες οι Λέσχες στην Ελλάδα. Έχουμε γνωρίσει άτομα που δεν θα μπορούσαμε να τα γνωρίσουμε. Αυτό όμως μοιραία έφερε το μοτοσυκλετιστή μακριά από τη Λέσχη. Η επικαιρότητα και οι δυνατότητες που του δίνει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία είναι κάτι που δεν σε τραβάει να πας στο καφενείο και να δεις το καφενείο ενώντας τη Λέσχη και να δεις τους υπόλοιπους ομοειδεάτες σου. Παλαιότερα ήξερες, θα πας την Τετάρτη, 7.30 ώρα στα γραφεία της Λέσχης, θα βρεις τους φίλους σου, θα μιλήσεις. Τώρα μπορείς να βρεις τους φίλους σου και μέσω ίντερνετ. Τους βρίσκετε εσείς μέσω ίντερνετ. Δηλαδή το Vespa Club έχει φίλους. Άλλους. Το έχουμε περάσει, έχει βεβαίως και έχει φίλους. Όχι σε όλο μοτοσυκλετιστές, μιλάω για άλλες Λέσχες. Έρχεστε σε επαφή με άλλες Λέσχες. Ερχόμαστε σε επαφή με άλλες Λέσχες. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με πολλές Λέσχες και θα έχουμε. Είναι κάτι που μας ενώνει η μοτοσυκλέτα. Δεν είναι η Vespa. Η Vespa είναι σε εμάς που αγαπάμε περισσότερο τη Vespa να συναντιόμαστε μεταξύ μας. Η μοτοσυκλέτα όμως είναι ένας τρόπος ζωής, είναι κάτι που μας αρέσει, κάτι που μας κάνει όλους να περνάμε όμορφα. Με αυτόν τον λόγο δεν έχει να μας χωρίσει τίποτα με καμιά Λέσχη. Είμαστε όλοι ένα. Γι' αυτό ταξίδι με τις Vespas, ταξίδι με το Motoguchi, με το Vestrom, τους βλέπεις στην Εθνική, χαιρετάνε, χαιρετάς, νιώθεις πολύ όμορφα. Όποιος χρειαστεί μια ανάγκη, βλέπει ένα μοτοσυκλετή, σταματάει. Δεν ξεχωρίζει αν είναι Vespa, αν είναι Motoguchi, αν είναι Vestrom. Πέτρο Αδριανάκη, είσαι παλιά καραβάνα και θα σου απευθύνω το λόγο γι' αυτό και μόνο και επειδή ήσουν και από τα ιδρυτικά μέλη της ελληνικής λέσχης Motoguchi. Οι μοτοσυκλετιστές έχουν περιοριστεί στο γεγονός να αναβοσβήνουν τα φώτα τους στις εθνικές οδούς από το αντίθετο ρεύμα, ή θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι ακόμα και δεν το κάνουν? Η δυναμική του χώρου νομίζω ότι είναι μεγάλη, αλλά μέσα στις δύσκολες στιγμές που ζούμε τα τελευταία χρόνια όλοι έχουν κλείσει τον οπτικό τους ορίζοντα και δεν τη βλέπουν. Πιστεύω ότι πολλά μπορεί να γίνουν.
Όπως όμως έχουμε περιοριστεί και νομίζουμε πως οδηγάμε μοτοσυκλέτα μέσα από τον υπολογιστή, όπως και πολλά παιδιά αντί να κατεβαίνουν στον δρόμο να παίξουν έστω και το στοιχειώδες παιχνίδι, επικεντρώνονται μόνο στα παιχνίδια του υπολογιστή, έτσι και εμείς οι μοτοσυκλετιστές νομίζουμε μερικές φορές ότι κάνουμε πράγματα, ενώ στην ουσία δεν τα κάνουμε. Η επικαιρότητα φέρνει μια ψευδαίσθηση δηλαδή. Η σύγχρονη εποχή μας δημιουργεί, η κρίση μας δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ότι κάνουμε, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η δυναμική των μοτοσυκλετιστών, του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού και της φιλίας μεταξύ των λεσχών είναι τεράστια. Για ένα παράδειγμα και μια απόδειξη αυτού, μέσα στις δύσκολες αυτές εποχές, εμείς σαν λέσχοι Μοτογκούτσι φτιάξαμε μια συνεργασία με όμορες λέσχες, λέσχες Μοτογκούτσι της Μεσογείου. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχουμε αναπτύξει μια νέα δυναμική μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές να περνάμε όχι καλά, υπέροχα. Με συγχωρείτε, εδώ μας ενδιαφέρει το κομμάτι το ελληνικό της επικράτειας. Ναι, αλλά πήραμε ένα παράδειγμα όμως από εκεί. Οπωσδήποτε. Και μια εμπειρία. Και μια εμπειρία. Και πολύ καλά κάνατε. Τι μπορεί να γίνει ακόμα και μέσα από αυτό το. Στις δύσκολες, είπαμε, στιγμές αυτές, να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ο ένας από τον άλλον με ιδέες, με κρυμμένη δυναμική και να περάσουμε ακόμα καλύτερα ή να βοηθηθούμε στην καθημερινότητά μας. Βασίλη Παπα-Νικολάου, είσαι ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Μοτογκούτσι. Αυτή τη στιγμή η λέσχη είναι η μόνη που έχει έρθει μέχρι στιγμής. Αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, ίσως κάποια λέσχη να ήταν στη ΜΟΤΟΕ, αλλά περνάω το μπαλάκι κατευθείαν σε εσάς ως μια λέσχη που είσαστε γραμμένοι στην Ομοσπονδία. Υπάρχει η Ελληνική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας. Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος. Τι απολαμβάνει μία λέσχη και τι δίνει. Όχι μόνο τι απολαμβάνει, τι δίνει και μία λέσχη μέσα από την Ομοσπονδία. Κοιτάξτε, το τι δίνει, αλλά ακόμα περισσότερο το τι απολαμβάνει, το τι λαμβάνει μάλλον, είναι λιγάκι θολό αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι. Με συγχωρείτε. Είναι θολό εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια, σε γενικές γραμμές. Βέβαια, η λέσχη μας, τηρώντας πιστά την παράδοση των παλαιότερων ετών, εξακολουθεί και είναι μέλος στην Ομοσπονδία, εξακολουθεί και είναι ενεργό μέλος και συμμετέχει ενεργά στις γενικές συνελεύσεις, στις συγκεντρώσεις κλπ. Πλην της Πανελλήνιας εδώ και κάποια χρόνια, και με βάση μια παλαιότερη έτσι επαφή που είχε γίνει και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 6-7 χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, και κάποιες διαβεβαιώσεις για κάποια πράγματα που θα γίνουν κλπ. Η λέσχη μας γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια πιστεύει ότι το όργανο αυτό, η Ομοσπονδία αυτή, το δευτεροβάθμιο αυτό όργανο, θα αναλάβει διάφορες δράσεις κλπ. Και θα εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα της λέσχης των μοτοσυκλετιστών γενικότερα, έτσι, συμφέροντα λέγοντας, εννοώντας ανάγκες, έτσι, αυτό εννοώ. Δυστυχώς, εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να πω ότι από την εμπειρία μας και την κριτική ματιά που τηρούμε απέναντι στην Ομοσπονδία, μπορώ να πω ότι βλέπουμε πράγματα τα οποία τα λαμβάνουμε σαν θετικά μηνύματα. Ωστόσο, εξακολουθούμε και στηρίζουμε αυτό το όργανο, έχοντας διαρκώς το νου μας στη ζυγαριά, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και κάπως επικίνδυνα κλείνει προς τη μία μεριά. Αμφιταλαντεύεστε, ναι, δηλαδή, για την παρουσίαση στην Ομοσπονδία. Αυτό. Έχουμε μία στάση αναμονής και μία κριτική ματιά και περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα. Vespa Club, ήσασταν στην Ομοσπονδία και ρωτάω, γιατί δεν είστε? Αν θέλεις, είμαστε. Οικονομικά δεν είμαστε. Α, κάτσε, περίμενε. Υπάρχει δηλαδή και ποσό? Βέβαια. Έχει βαλάντιο δηλαδή εδώ? Η Ομοσπονδία ανέκαθεν είχε. Μάλιστα. Ωραία. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Ας το δούμε λίγο συνοπτικά, γιατί μας μένουν τα επόμενα τελευταία 10 λεπτά. Οπότε μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά, ας δούμε λίγο αυτό το κομμάτι της ενότητας και πώς την αντιλαμβάνεται η επικαιρότητα του σύγχρονου οργανωμένου μοτοσυκλετισμού, την παρουσία μιας λέσχης. Τι συμβαίνει λοιπόν με τη λέσχη, γιατί φύγατε πέρα από το οικονομικό? Δεν μπορεί μόνο για το οικονομικό να φύγατε, θα το φτιάχνατε εκεί, θα το φτιάχνατε το έργο. Δεν φύγαμε, δεν είναι σωστό το δεν φύγαμε. Δεν πάμε, αυτή είναι το σωστό. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν φύγαμε. Εμείς συμμετείχαμε στην Ομοσπονδία, ήταν η φωνή μας στα προβλήματα που έχει ο δικυκλιστής. Τα συνδικαλιστικά. Τα συνδικαλιστικά, έχει οργανώσει πορείες, έχει για διάφορα θέματα που είχαμε πρόβλημα, είτε αφορά το ΦΠΑ, είτε αφορά τα κράνη, είτε αφορά διάφορα ασφάλιστρα, τέλη, κατά καιρούς.
Λοιπόν, σηκώματα έχουμε... από το σκλετών από τον δρόμο με γερανούς. Πολύ σωστά. Έχουμε πάει και στον Υπουργό. Είχαμε δει και τότε το Μαντέλη και του ζητήσαμε πράγματα κτλ. Από τα αγωνιστικά θέματα, από διάφορα θέματα. Από ένα σημείο και μετά με τη ΜΟΤΟΕ σταματήσαμε, γιατί ήταν η γραμμή της λέσχης μας τέτοια που όταν η ΜΟΤΟΕ έφυγε προς το αγωνιστικό και προς το να αλλάξουμε τροποποίηση των καταστατικών κτλ. Εμείς δεν το κάναμε να γίνουμε αθλητικό σωματείο. Αν και η προσωπική μου άποψη ήταν να το κάνουμε, αλλά μπαστώσει η πλειοψηφία των μελών και κρατήσαμε μια γραμμή ουδέτερη και αυτό μας έβγαλε λίγο απ' έξω. Δεν χάσαμε το κίνητρό μας ή πάψαμε να πηγαίνουμε λιγάκι. Θεωρήσαμε ότι πήρε στροφή προς το αγωνιστικό τμήμα. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα μείναμε εμείς στην απέξω, ας πούμε, στην απέξω. Έτσι το εισπράξαμε. Παρ' όλα αυτά μέχρι τότε συμμετείχαμε και οργανώσαμε και πανελλήνιες και χειμερινές και βέβαια εμείς εξακολουθούμε και πηγαίνουμε και σε χειμερινές πανελλήνιες και σε καλοκαιρινές. Είμαστε... Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο, τον Μπαρμπαρίτο Θωμά. Αντιπρόεδρο. Συγγνώμη. Εντάξει. Κοντά είσαστε όμως, έτσι. Για να ψήφω διαφορά, άμα θα έχεις βγει αντιπρόεδρος. Εντάξει. Λοιπόν, τι θα περίμενες και αν καταρχήν θα ήθελες να επανενταχθεί το Vespa Club στην ΜΟΤΟΕ και πιστεύεις ότι με την επανένταξη του Vespa Club στη ΜΟΤΟΕ περιμένεις και κάτι παραπάνω από αυτά που έχεις δει μέχρι στιγμής? Διοικητικά εγώ δεν έχω χρόνια στο χώρο. Είμαι καινούριος. Μπορεί να είμαι πολύ παλιός μοτοσυκλετιστής, να είμαι παλιό μέλος. Διοικητικά δεν έχω ασχοληθεί. Δεν μπορώ. Θα προτιμήσω να ακούσω τα παιδιά. Τον Άκη, τον Μπερτάκη, τον Βασίλη, τον Πέτρο που έχουν ασχοληθεί χρόνια. Θέλουμε να προσφέρουμε. Θέλω να ακούσω. Υπάρχουν θετικά πράγματα από όλους μας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις σε μια ενότητα μοτοσυκλετιστική? Δηλαδή, πιστεύεις χωρίς να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια, γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Δηλαδή, οι λέσχες θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σου, αφού είσαι εγγεγραμμένο μέλος, στο διοικητικό αντιπρόεδρος, πιστεύεις ότι η μοτοσυκλετιστική. Ένα δευτεροβάθμιο όργανο που θα μπορεί να τις αντιπροσωπεύσει, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει. Ναι, μ' αρέσει. Πιστεύεις δηλαδή ίσως ότι ένα πιο δυναμικό ή η δράση της ΜΟΤΟΕ δυναμικότερα από αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής θα έπρεπε να δώσει κάτι περισσότερο? Και εδώ πέρα θέλω να μου πει το ελληνική λέσχη με τον Κούτσι που είναι και στη ΜΟΤΟΕ αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, να πει ο Πέτρος Αδριανάκης? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Η ΜΟΤΟΕ έχει μια μικρή οικονομική επιβάρυνση για κάθε λέσχη, εξαρτώμενη από τα μέλη και από τους εκπροσώπους που στέλνει για τις ψηφοφορίες. Είναι χαμηλό το ποσό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα βάρος μεγάλο για μια λέσχη η οποία κινείται και έχει κάποιες συνδρομές μελών κλπ. Ένα άλλο βάρος όμως που δεν είναι αμεληταίο είναι τα ταξίδια που πρέπει να γίνουν δύο φορές το χρόνο και επειδή τα τελευταία πολλά χρόνια το ειδικό βάρος των λεσχών που απαρτίζουν τη ΜΟΤΟΕ είναι προς τα πάνω, πάνω από τη Λάρισα, Κατερίνη, Λάρισα, συγγνώμη, όχι Λάρισα, γενικώς Θράκη, Μακεδονία κλπ. Γίνονται συνέχεια ταξίδια από τους δικούς μας εκπροσώπους και τα κόστη επιβαρύνουν βέβαια τη λέσχη για να βρεθεί τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο στις γενικές συνελεύσεις. Άρα αυτό είναι το οικονομικό μέρος. Τώρα, όταν έχεις μια συμμετοχή σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο, περιμένεις να έχεις και κάποιες απολαύες. Περιμένεις δηλαδή να εξυπηρετούνται τα αιτήματα των μελών σου και γενικότερα του χώρου του μοτοσυκλετισμού. Τα δικαιώματά σου. Τα δικαιώματά σου, ακριβώς. Εκεί νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο χρόνο και τα τελευταία χρόνια. Ασχολείται πιο πολύ με το αγωνιστικό κομμάτι. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει λίγο ο ρόλος της ΜΟΤΟΕ με την αθλητική ΜΟΤΟΕ. Εμείς είμαστε και στηρίζουμε, μας ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι. Θα έλεγα το μη αθλητικό. Το αθλητικό είναι μικρό το ενδιαφέρον από τη λέσχη μας. Δεν σας αφορά κιόλας ως λέσχη. Δεν μας αφορά. Παρόλο που είχαμε αλλάξει το καταστατικό μας όταν χρειάστηκε και βοηθήσαμε στο να μαζευτούν οι λέσχες και να φτιαχτεί η Ομοσπονδία, η αθλητική ΜΟΤΟΕ. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά προς το παρόν. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ρόλος και με την αθλητική ΜΟΤΟΕ, αλλά και με τα άλλα όργανα τα οποία κατά καιρούς φτιάχνει η ΜΟΤΟΕ. Και τα οποία μετά ανεξαρτητοποιούνται και παίρνουν το δικό τους μπαϊράκι, και έχει αποδειχτεί αυτό πολλές φορές. Θα πρέπει λοιπόν είτε να μην φτιάχνονται καθόλου, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, και είτε να ελέγχονται πολύ πολύ πιστά και πολύ με μεγάλη αυστηρότητα αυτά τα όργανα, ώστε να μην διασπαθίζεται το χρήμα των μελών. Και γενικότερα θεωρώ επίσης ότι
Και όχι μόνο εγώ, όλοι οι λέσχοι μας θεωρεί ότι ένα δευτεροβάθμιο όργανο δεν έχει καμία δουλειά με εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις φτιάχνονται από τις λέσχες. Όχι πανελλήνια στη ΜΟΤΟΕ, λοιπόν. Εγώ θα έλεγα ότι όχι, διότι έχω βρεθεί όταν σε πανελλήνιες και εγώ και άλλοι φίλοι, σε πανελλήνιες που τις ήταν διοργανωμένες από τη ΛΕΜΟΤ παλιότερα και ήταν πιο ποιοτικές. Πρέπει να το πούμε αυτό. Θα μου επιτρέψεις αυτό το σημείο, να δώσω δυστυχώς ένα λεπτό στον καθένα σας από εδώ και πέρα και να μου πει ο καθένας σας, σαν εκπρόσωπος της λέσχης, ποια είναι η θέση του. Εκπροσωπείται κάποιους ανθρώπους, ήδη το ελληνική λέσχη Μοτοκούτσι μου έχει πει ότι μιλάμε για 120 μοτοσυκλέτες από πίσω. Okay, θέλω να μου πείτε λοιπόν ποια είναι η θέση σας σαν εκπρόσωποι αυτών των μοτοσυκλετιστών για τον οργανωμένο μοτοσυκλετισμό. Μέσα στο επόμενο λεπτό, θέλετε οργανωμένο μοτοσυκλετισμό στην Ελλάδα και πώς? Η απάντηση είναι προφανής, είμαστε μέλη λεσχών, οπότε ναι, θέλουμε οργανωμένο μοτοσυκλετισμό. Αν δεν θέλαμε, θα ήμασταν τώρα κάπου αλλού με τη μοτοσυκλέτα μας μόνοι, απολαμβάνοντας άλλα πράγματα. Αυτό όμως που θέλω εγώ να περάσω σαν μήνυμα σε αυτό το ένα λεπτό είναι ότι θέλουμε οργανωμένο μοτοσυκλετισμό, αλλά να υπάρχει και ένα πλαίσιο συνεργασίας, κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες να αφορούν περισσότερο θέματα ασφάλειας και ήδη ανάγκης βασικής και βιώσιμης για εμάς τους μοτοσυκλετιστές. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πάρα πολύ επικίνδυνη σε πολλά επίπεδα. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει χάσει την αλληλεγγύη των παλαιότερων ετών, όπου όλοι ήταν αλληλέγγυοι σε όλους. Πλέον ο αυτοκινητιστής δεν υπολογίζει το μοτοσυκλετιστή, ο μοτοσυκλετιστής δεν υπολογίζει το παιδάκι και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε από ένα ενδεχομένως συλλογικό όργανο, ένα δευτεροβάθμιο όργανο, μιας και μιλούσαμε για τη ΜΟΤΟΕ, είναι να αναλυφθεί δράση από τις ίδιες τις λέσχες, οι οποίες απαρτίζουν τη ΜΟΤΟΕ, γιατί οι λέσχες είναι η ΜΟΤΟΕ, να αναλυφθεί δράση ουσιαστική, όπου πλέον να επιστεγάσει την αναγκαιότητα του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού. Ενημέρωση πρώτα και μετά ενότητα, γιατί υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές λέσχες που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ΜΟΤΟΕ. Και εδώ θέλω να δώσω το λόγο σε ένα πολύ παλιό μέλος της όλης κατάστασης, τον Άκη τον Μπερτάκη. Ένα λεπτό για να μου δώσει τη θέση αυτή τη στιγμή του Vespa Club και όχι μόνο, αλλά και τη δική σου. Ο οργανωμένος μοτοσυκλετισμός είναι απαραίτητος. Το συνδικαλιστικό μας όργανο, η ΜΟΤΟΕ, η οποία ανήκει και σε ευρωπαϊκό αντίστοιχο σωματείο, τη ΦΕΜΑ, που μαθαίνουν από εκεί και πηγαίνουν και άνθρωποι στις ΜΟΤΟΕ της δικιάς μας στα ευρωπαϊκά meeting, δεν ξέρω αν το κάνει ακόμα, αλλά το κάνανε τότε. Οφείλουμε να έχουμε, γιατί ζούμε σε εποχές οι οποίες δεν ξέρεις αύριο τι θα ψηφίσουν, τι θα βγει και πόσο κόντρα θα είναι σε αυτό που μας αρέσει. Μπορεί να καταργηθούν φερρυπίν, να κυκλοφορούν μηχανάκια κάτω από το 95, λόγω ότι έχουν ρήπους, έχουν βεβαίως, διάφορα. Βεβαίως. Έχουμε ανάγκη κάποια στιγμή να έχουμε κάποιον να μας εκπροσωπήσει, νομικά και όπως χρειαστεί. Άρα είναι αναγκαίο να υπάρχει. Όταν θα έρθει μεγάλη ανάγκη θα το αντιληφθούμε. Επίσης, τα σωματεία, οι λέσχες, εκπροσωπούν και κάτι πιο δυνατό. Τον ομαδικό μοτοσυκλετισμό, το να βγαίνουμε 20 μηχανές μαζί να έχουμε οργανωθεί και να βγαίνουμε είναι κάτι το οποίο το ομαδικό ταξίδι είναι μοναδικό. Για όσους έχουν ζήσει, για όσους έχουν δώσει ένα ραντεβού με τη λέσχη τους και θα ξεκινήσουν 10 μηχανάκια, 20 μηχανάκια, βεσπάκια, μηχανές, μοτοσυκλέτες, εντούρο, ό,τι είναι, για να πάνε κάπου, η παρέα και όλο αυτό που δημιουργείται είναι ανεπανάληπτο. Μπορούμε να μιλάμε ώρες και να πίνουμε και να καφέδες, μπύρες, ό,τι θέλετε και να συζητάμε και να αναπολούμε το ταξίδι που κάναμε. Με ό,τι ευτράπελα μπορεί να περιλαμβάνει αυτό και όσα χρόνια πριν έχουν περάσει. Θωμά Μπάρμπαρη, περνάω το λέω κατευθείαν σε σένα, έτσι λιγάκι αυστηρά και γρήγορα. Θέλουμε οργανωμένο μοτοσυκλετισμό στην Ελλάδα? Μπορούμε στην επικαιρότητα του σήμερα, 2016 έχουμε. Θέλουμε, μπορούμε. Υπάρχουν άτομα που βλέπω και έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό, προσπαθούν να το κάνουν. Είμαστε και εμείς, θα συμβάλλουμε σε αυτό. Το θέλουμε και εμείς πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Είμαστε και σε μια περίοδο που βολεύει να ξαναενωθούμε, να περάσουμε όμορφα με αυτό που αγαπάμε, να βγούμε έξω, να μην κλεινόμαστε μέσα. Δυστυχώς τα προβλήματα μας κλείνουν μέσα. Καλό είναι να εξωτερικεύσουμε αυτές τις ανάγκες μας και αυτό που αγαπάμε να το κάνουμε, να μην κλεινόμαστε μέσα. Μπορούμε. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν την επικαιρότητα, τις δυνατότητες που μας δίνει αυτή η επικαιρότητα, ας οργανωθούμε όλοι και ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας και όλοι μαζί σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ήσασταν στον αέρα της μοτοσυκλέτας με το Θανάση Μουρίκη στην Air Topen, στην Ελεύθερη Φωνή της Κοινωνίας. Ήμασταν μαζί με την ελληνική λέσχη Moto Guzzi και το Vespa Club Πειραιά. Ευχαριστώ τους καλεσμένους που ήταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με τη λέσχη Σαλαμίνας και με το BMW Las Club. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους δρόμους. Καλό βράδυ όλοι να έχετε. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.